Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας kickboxing, ο Μικές Κλειδωμίτης, ήλθε στην Κάλυμνο. Καλώς όρισες, Μικέ. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Συγχαρητήρια για αυτή τη μεγάλη χαρά που μας έδωσες και συγκίνηση και υπερηφάνεια. Ειλικρινά, όλοι οι φίλοι γνωστοί, το πρώτο που μου λένε πριν ακόμη ξεκινήσει έστω και μια συνέντευξη, ένα ρεπορτάζ, είναι η μεγάλη σου επιτυχία. Φαντάζομαι ότι θα γέμισες αγκαλιές και φιλιά, έτσι. Ναι. Ήταν όλοι χαρούμενοι πολύ. Ήτανε πολύ χαρούμενοι. Όμως, Μικέ μου, πάμε να δούμε εκεί πώς ήταν τα πράγματα. Αλλά θα έλεγα για τους φίλους που δεν σε ξέρουν, για τους ομογενείς, τους Έλληνες του εξωτερικού. Πάμε να κάνουμε ένα γύρισμα πίσω στο χρόνο, μια που είσαι τώρα 21 ετών. Όχι, τώρα μπαίνω στα 20, τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα κλείνεις, ναι. Στα 20. Μπαίνω στα 20, ναι. Α, μπαίνεις στα 20, είσαι ακόμη πιο μικρός. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αναδρομή, να δούμε ο Μικές Κλειδωμίτης, πότε ξεκίνησε, πότε πήγε για στο kickboxing και το λάτρεψε. Άρχισα όταν ήμουν 9 χρονών. Άρχισα έτσι για προπόνηση μόνο. Μετά σιγά σιγά με το να μ' άρεσε πήγαινα παραπάνω προπονήσει. Με το να ήμουν και δίπλα στο σπίτι μου με το σχολείο. Ναι. Πήγαινα πιο συχνά. Mm-hmm. Με κρατούσε ο δάσκαλος και παραπάνω ώρες. Και κάπως έτσι σιγά σιγά αρχίσαμε πήγε και στο αγωνιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Και καταλήξαμε εκεί πέρα. Mm-hmm. Και τα χρόνια κύλησαν. Και ο Μικές Κλειδωμίτης αγάπησε πάρα πολύ το kickboxing, α? Ναι. Πώς ήταν η καθημερινή σου έτσι επαφή και προπόνηση, κάθε μέρα? Ναι. Και πόσες ώρες? Πλέον είναι κάθε μέρα σίγουρα 2 ώρες την ημέρα μου. Χώρια τρεξίματα το πρωί που πηγαίνω τρέξιμο ή ενδυνάμωση. Αυτό πότε έγινε έτσι πιο εντατικό? Γιατί φαντάζομαι ότι τα πρώτα χρόνια που ήσουν και έφηβος δεν θα ήταν έτσι. Όχι, εντάξει. Όταν ξεπέρασα κάπου εκεί πέρα στο λύκειο, πρώτη λύκειο που αρχίσαμε πιο σοβαρά παιχνίδια, εκεί πέρα το αρχίνησα από πρώτη λύκειο πιο εντατικά το τρέξιμο και όλα αυτά. Άρα η καθημερινότητά σου πια είχε αρχίσει να βαραίνει, ναι, σε αυτό το κομμάτι, αθλητισμός και kickboxing. Ναι. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε, καταρχήν έχεις πάρει μέρος σε άλλους αγώνες, έτσι, αυτά τα χρόνια. Πάμε να δούμε πώς ήταν τα πρώτα βήματα, από πού ξεκινήσαμε. Πρώτη φορά ήταν στο Πανελλήνιο που είχα παίξει. Ηλικία? Πρώτη γυμνασίου. Μάλιστα, πολύ μικρό. Πρώτη γυμνασίου ήμουνα. 13 ετών. Ναι, εκεί είχα βγει πρώτος και δεύτερος σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Και έτσι συνέχισα, πήγα σε μερικά πανελλήνια μετά ξανά. Είχα πάρει μέρος και στο διεθνές. Είχα βγει σε δύο κατηγορίες τρίτος. Και μετά αρχίσαμε τις βραδιές, τις επαγγελματικές βραδιές να παίζω. Ναι, παιχνίδια. Δηλαδή, ναι. Είναι επίλεκτοι αγώνες που διαλέγουν οι διοργανωτές, τέλος πάντων, που διοργανώνουν αυτές τις διοργανώσεις. Και άρχισα να παίρνω μέρος σε τέτοιες διοργανώσεις, τέλος πάντων. Και τώρα μας δώσαν αυτή την πρόταση ο κύριος Πολίτης για το παγκόσμιο. Και απίστευτο, πήραμε μέρος. Απίστευτο. Από πότε είσαι στην εθνική ομάδα? Φέτος μπήκα. Πολύ ωραία. Τι έγινε παραπάνω, τι έγινε εκεί πια όταν ήσουν μέλος της εθνικής ομάδας? Συνέχισε η προπόνηση, σκληρή δουλειά. Το κακό ήταν ότι ήμουν μόνος, διότι ο προπονητής μου έλειπε από το νησί για τη δουλειά του. Μου έστελε καθημερινά το πρόγραμμά μου. Ευτυχώς είχα τη βοήθεια του Δημήτρη του Σδρέγα, ναι, που είναι συνέχεια δίπλα μου το παιδί σε όλους μου τους αγώνες. Δεν χάνει τίποτα. Και με βοήθησε και ο Δημήτρης πολύ. Και είχαμε το αποτέλεσμα. Ναι. Μα είναι απίστευτο, πραγματικά. Είναι απίστευτο. Ο Μικές Κλειδωμίτης που τόσα χρόνια κάνει αυτό που λατρεύει, δηλαδή 11 χρόνια περίπου, έτσι, είσαι, ναι, στο kickboxing, έφτασε στην κορυφή. Πες μου τώρα τι έγινε εκεί κάτω στη Ρόδο, έτσι, γιατί σίγουρα προηγήθηκαν οι άλλοι αγώνες πρώτα. Ναι, αρχίσαμε με το πρώτο παιχνίδι που έπαιξαμε, ένα παιδί από τη Γερμανία. Ωραία. Που, στο οποίο ο προπονητής μου δεν πρόλαβε να είναι εκεί, γιατί ήταν μέσα στο ταξί.
Και ερχόταν να μας βρει, δεν πρόλαβε. Και τρελάθηκε. Ήταν να παίξω λίγο πιο αργά. Και τρελάθηκε. Ναι, βγήκε από το καράβι, πήγαμε στο ταξί και ανέβηκαμε τον Δημήτρη να παίξουμε. Μάλιστα. Κερδίσαμε με νοκάουτ στον πρώτο γύρο. Μπράβο. Στο το παιχνίδι. Μετά το δεύτερο παιχνίδι έγινε μετά από κανένα 20 λεπτό κάπου εκεί. Μα τόσο γρήγορα. Ναι, ή τέταρτο 20 λεπτό κάπου εκεί. Και έπαιξα με ένα παιδί, με ένα Καναδό παιδί. Εκεί πέρα ήταν γερός αντίπαλος, πολύ καλό παιδί. Παίξαμε, κριθήκαμε στα σημεία, είχαμε παραπάνω πόντους εμείς και βρεθήκαμε στο τελικό με το... Πήραμε και το δεύτερο λοιπόν αγώνα. Ναι. Και μετά? Μετά βρεθήκαμε στο τελικό με το παιδί από την Go. Από την Go, μάλιστα. Μάλιστα. Και παίξαμε... Σκληρός αγώνας. Πολύ σκληρός. Ανελέητος αγώνας. Πολύ σκληρός αγώνας. Για πες μας πόση ώρα περίπου ήταν ο αγώνας. Όλοι οι αγώνες διαρκούν, στη διοργάνωση αυτή διαρκούσαν 3 γύρι των 2 λεπτών. Μάλιστα. Οπότε σύνολο αγώνας ήταν 6 λεπτά. Με το διάλειμμα του γύρου ήταν στο διάλειμμα 1 λεπτό κάθε γύρος. Μάλιστα. Αυτό. Δεν ήταν πολύ ώρα λοιπόν. Γιατί απλά ναι, σημασία ναι. Έχει τα χτυπήματα και... Ναι, ναι, αλλά εντάξει, αρκετή κουράζεσαι και τόσο που είναι κουράζεσαι. Σίγουρα, κουράζεσαι. Σίγουρα, σίγουρα. Και φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα, όπου άκουγα μέσα φωνές ξεφωνητά, στριγλιές έτσι, απίστευτες ενθουσιασμού και μεγάλης χαράς. Πώς ένιωσες εκείνη την ώρα? Πολύ χαρούμενος, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που είχα τόσα άτομα μαζί μου. Δεν είχα ξαναπαίξει. Συνήθως πηγαίνουμε εγώ, ο πατέρας μου, οι προπονητές μου αυτοί. Ωραία. Ενώ τώρα ήρθαν και φίλοι. Ήρθαν οι φίλοι μου. Ήρθαν πολύ. Ναι, ήρθαν και παιδιά που δούλευαν και παιδιά που ήταν μέσα εκεί, που αγωνίζονταν στο kickboxing. Ναι, ήρθαν πάρα πολλά άτομα. Και αυτό είναι πραγματικά ένα σημάδι ότι πίστευαν σε σένα, ότι ήθελαν να είναι εκεί, να φωνάξουν, να συμμετέχουν, να σε ενθαρρύνουν, να σου στείλουν, όπως έλεγα και εγώ στην εκπομπή, όλη τη θετική μας ενέργεια. Και να που το πετύχαμε, έτσι Μικέ. Ναι, ναι. Και γέμισες φιλιά και αγκαλιές και συγχαρητήρια από όλο τον κόσμο. Το έπαθλο σου τι ήταν, το μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο λοιπόν για τον Μικέ, που πραγματικά βγάλατε και πολύ ωραίες φωτογραφίες και μπορούμε να τις δείξουμε και εμείς ξανά. Και που όταν ήρθε η είδηση, ο κόσμος έμεινε άφωνος. Για λίγο όλοι σοκαριστήκαμε. Έτσι, επειδή ακριβώς, τουλάχιστον εγώ, πρώτη φορά μιλάμε, δεν ήξερα αυτή τη σημαντική διαδρομή. Ότι πήγαινε βήμα-βήμα και μάλιστα θέλω να μου πεις πώς πέρασες και την κλεισούρα του COVID. Α, την κλεισούρα του COVID δεν μπορούσα να βρίσκομαι τον προπονητή μου. Ακριβώς, γι' αυτό σε ρωτώ. Οπότε έκανα τρέξιμο. Ναι. Και προπόνηση στην αυλή, στην πρώτη καραντίνα, γιατί ναι. Ήταν ανοιχτά, μπορούσαμε ναι. Τον καιρό έτσι όπως ήταν. Μετά στη δεύτερη βέβαια που χειμώνιασε, έκανα την αποθήκη του νονού μου. Με τα ηλεκτρολογικά έβαλα όλα τα πράγματα του kickbox μέσα σάκους και το έκανα ένα γυμναστήριο για μένα. Ατομικό γυμναστήριο. Ναι, οπότε πήγαινα εκεί μέσα, δούλευα πολλές ώρες μόνος, δεν είχα κάτι να κάνω και συνέχιζε. Όταν θέλει κανείς έτσι και όταν λατρεύει κάτι, όλα τα μπορεί και όλα τα ξεπερνά. Βλέπω και εδώ τους αναρριχητές που πόσο λατρεύουν αυτό που κάνουν. Είναι εδώ, με μωρά, με βρέφη, έτσι και τα λοιπά. Δεν τους πτωεί τίποτα, γιατί πολύ απλά λατρεύουν αυτό που κάνουν τόσα χρόνια και ξέρουν. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, από εδώ και πέρα, τι ακριβώς θα γίνει, αλλά και τι θέλεις μηνύματα να δώσεις ίσως στα μικρά παιδιά. Γιατί ο Γιώργος Μέρης μου έλεγε ότι... Πρέπει να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι δεν είναι απλά ότι είσαι ένας μεγάλος μαχητής, αλλά ότι είσαι ένα πολύ καλό και σεμνό παιδί. Και ότι και εκείνος, η μεγάλη του σκέψη είναι αυτή, τα παιδιά στον αθλητισμό. Τι θα θέλεις λοιπόν έτσι να πεις στα μικρότερα παιδάκια, που ίσως σκέφτονται διάφορα, αλλά αυτό το κομμάτι είναι ένα πολύ κομμάτι δυνατό για τη ζωή τους, πολύ σοβαρό. Να κάνουν αθλητισμό πάνω απ' όλα, ό,τι και αν είναι αυτό. Ποδόσφαιρο, τένις. Οτιδήποτε αρκεί να κάνουν αθλητισμό για να μην κάθονται μέσα στο σπίτι να ασχολούνται μόνο με ηλεκτρονικά και με το φαγητό. Ακριβώς. Να μην φοβούνται να πηγαίνουν σε μαχητικά αθλήματα, γιατί όλοι το σκέφτονται λίγο ότι πηγαίνουμε εκεί πέρα και μαθαίνουμε να παίζουμε ξύλο. Δεν είναι έτσι. Μαθαίνεις πειθαρχία. Έτσι είναι. Μαθαίνουν τα παιδιά πειθαρχία, σκληραγωγούνται και πάνω απ' όλα γυμνάζονται.
Πολύ σωστό. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε τρεις κατηγορίες. Έτσι, έχουμε τρεις πρωτιές, έχουμε τρεις νίκες που χαιρόμαστε τόσο πολύ. Παγκόσμιο για σένα, kickboxing. Έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα bodybuilding για τον Ηλία Κουτελά. Και είχαμε και ασημένιο μετάλλιο στο Taekwondo για την Μαρία Κουλιανού. Δηλαδή, τι χαρά αυτές τις μέρες μας δώσατε. Τα καλυμνάκια μας παντού, αστέρια να διαπρέπουν, να ξεχωρίζουν και όλος ο κόσμος να μιλάει γι' αυτό. Χθες ο Σάκης Μαγκλής, στη συνέντευξή του, αντί να ξεκινήσει με τον απολογισμό της τουριστικής περίοδου, ξεκίνησε με το Μικέ Κλειδωμίτη. Έτσι. Πες μου, τα τηλεφωνήματα που δέχτηκες, έτσι, πες μου τι σου έλεγαν, τι όλοι οι φίλοι, να το μοιραστούμε. Έχω πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα. Μερικά δεν έχω προλάβει να τα απαντήσω όλα, γιατί έτσι. Το κινητό έσβησε από μπαταρία σε κάποια στιγμή. Λογικό. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και τα άτομα που ήταν εκεί πέρα και τα άτομα που με είδανε live που περιμέναν να δουν τον αγώνα και για τις ευχές τους. Οι ευχές έπιασαν, Μικέ, αυτό έχει σημασία. Ναι, οι ευχές, η θετική ενέργεια, όλα όσα σκεφτόντουσαν και εκείνοι και εμείς από εδώ, έπιασαν όλες πάνω σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για πες μου τώρα, κλείνει αυτή η ενότητα. Κάναμε αυτή την κατάκτηση. Τι έχουμε παρακάτω? Τώρα, σκληρή δουλειά, προπόνηση και ό,τι πει ο προπονητής μου για επόμενο, mm-hmm. ό,τι παιχνίδι μου κλείσει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άμαστε έτοιμοι. Ο Γιώργος Μέρης πού βρίσκεται? Αυτή τη στιγμή είναι στην Go, έχει ναι, το δικό του μαγαζί ναι, και ναι. Τώρα θα έρθει πάλι σε μερικές μέρες έρθει για να αρχίσουμε προετοιμασία. Έτσι, γιατί είναι η ώρα που θα επιστρέψει και έχει κεράσματα. Ναι, ναι. Πολλά κεράσματα. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θέλω να σου πω πως επειδή έχουμε κάνει εδώ στο όμορφο κατάστημα της μητέρας σου και συνέντευξη με την ίδια, επειδή έχουμε γνωρίσει και τον πατέρα σου δίπλα, και την αδερφή σου, που είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα και καλλιτέχνηδα, θέλω να πω ότι χαίρομαι που τώρα συμπληρώθηκε το puzzle για μένα και με τη δική σου παρουσία και τη δική σου γνωριμία. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε εσάς που είστε τα παιδιά να, και σαν οικογένεια γενικότερα. Να είσαι καλά, να καμαρώσουμε πολλές πολλές νίκες και στο μέλλον και δεν ξέρω παρακάτω στη ζωή σου τι θα ήθελες να κάνεις. Θέλω να συνεχίσω να ασχοληθώ με το άθλημα, να ανοίξω κι εγώ κάποια στιγμή το δικό μου χώρο πρώτα Θεός. Πολύ ωραία. Και να συνεχίσω όσους πιο πολλούς αγώνες και πιο μεγάλους μπορώ. Πολύ ωραία. Σου ευχόμαστε από καρδιάς να φτάσεις στην κορυφή, να έχεις και το δικό σου χώρο, να προπονείς νέα παιδιά, γιατί η Καλύμνη είναι και γραμματοφάγη όπως λέμε, και των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά πρέπει, γιατί ξέρουμε στη σημερινή εποχή πόσο κινείται το σύστημα και τα μικρά μας παιδιά πρέπει να τα στρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις, αθλητισμού, μουσικής και ό,τι άλλο, ώστε να τα οχυρώσουμε σαν προσωπικότητες και σαν χαρακτήρες. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που λίγη ώρα μετά που έφτασες στην Κάλυμνο είσαι εδώ μαζί μας και μπορούμε να μιλάμε και να μοιραστούμε όλα όσα έζησες εκεί. Πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη χαρά και τη συγκίνηση που μας πρόσφερες. The second place goes to Charalampos Korkis from Greece. And the first place goes to Nomikos Kleidomitis from Greece. Mm-hmm.